πλέον στους αγωνιστές της ζωής που καθημερινά και ακούραστα με θυσίες διεκδικούν τα δικαιώματά τους στην ποιότητα ζωής που αξίζει σε κάθε άνθρωπο, μέσα από την εργασία, την υγεία, την παιδεία. Εδώ και 4 μήνες οι συμβασιούχοι του Δήμου Κορίνθου σταθερά είμαστε στους δρόμους έχοντας το πλευρό μας τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ με ένα κοινό στόχο, το δικαίωμά μας στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Παρόλο που συναντήσαμε και συναντάμε πολλά εμπόδια, παρόλο που το εργατικό κίνημα στην Κορινθία είναι ακόμα δύναμο και ειδικά στον κλάδο των ΟΤΑ έχουμε βρει τη δύναμη μέσα από το δίκαιο μας και την αλληλεγγύη και συνεχίζουμε. Αυτή την περίοδο με τη θετική απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης είχαμε την πρώτη δικαίωση υπέρ των εργαζομένων. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει ότι η Δημοτική Αρχή παράτυπα δεν εφαρμόζει τις τροπολογίες που ορίζουν την αυτοδιοίκηση παράταση στο συμβασιούχο μας, όπως είναι αποχρεωμένη να κάνει. Έχει προσωπική ευθύνη ο Δήμαρχος, όμως οι ευθύνες επιμερίζονται και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, ατομικά οι οποίοι ψήφισαν ενάντια στην παράταση των συμβάσεών μας. Απεργούμε και συμμετέχουμε σε απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Η αντεργατική αντιλαϊκή βαρβαρότητα δεν έχει τέλος, αν και δεν τη σταματήσουμε με τη δύναμη της οργάνωσής μας, με την απόφαση να την ανατρέψουμε. Πάνω στις προηγούμενες αιματηρές ανατροπές της ζωής μας, έρχονται να προσθέσουν νέα μέτρα για την ενίσχυση των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων, για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μαζί με τα κόμματα που ψήφισαν το Τρίτο Μνημόνιο έχουν συμφωνήσει και με εκβιασμούς και απειλές θέλουν την ανοχή και συνενοχή των εργαζομένων για την απελευθέρωση των πραγματικών απολύσεων. Η νέα μείωση μισθών και μεροκαμάτων, νέα άγρια φορολογιστία με τη μείωση του αφορολογήτου, νέα επιδρομή σε συντάξεις, περιορισμός απαγορεύσης συνδικαλιστικής δράσης, θέτηση της ανταπεργίας για τους εργοδότες, εφαρμογή ειδικών οικονομικών ζωνών, άγρια εκμετάλλευση για τους εργαζόμενους και φορολογικού παραδείσου για τα αφεντικά, πληστηριασμούς για τα σπίτια του λαού, ενεργοποίηση αυτόματου κόφτη για τις κοινωνικές παροχές σε υγεία, παιδεία και πολλά άλλα. Ο εργαζομένο μου Ρίκιο ΑΕ χαιρετεί τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση τους χιλιάδες απεργούς σε όλη τη χώρα. Η εργατική προπτωμαγιά είναι βαμμένη με το αίμα των απεργών του Σικάγου του 1886, των 200 που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή το 1944, τους καπτεργάτες της Αρονίου του 1936 και όλων των επωνύμων και ανωνύμων αγωνιστών του λαού. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που φέρνει το Τρίτο Μνημόνιο με νέα αντιλαϊκά μέτρα θέλει συνένοχο το συνδικαστικό εργατικό κίνημα για την απελευθέρωση των απολύσεων, για τη μείωση του αφορολόγητου, για την ανταπεργία lockout.